Καλή σας μέρα. Πρώτη Κυριακή της 40ης και πιστεύω ότι θα προσέξετε ή θα προσέξατε ότι στην ήδη στη Θεία Λειτουργία φοράμε το χρώμα μοβ, που είναι το χρώμα της άσκησης, της δοκιμασίας, της αναμονής. Ο καθένας από μας ζει μέσα στην ιστορία την δικιά του ιστορία. Η ιστορία είναι ο τόπος που ο Θεός εργάζεται, αλλά και δυστυχώς μέσα σε αυτήν είναι παρόν και το κακό. Η ιστορία μας μιλάει για τις αδυναμίες μας, τους περιορισμούς μας, που πολλές φορές μας οδηγούν στην άρνηση να είμαστε καλή αγωγή του καλού, θα λέγαμε, να προτιμούμε να ακολουθήσουμε την δύσκολη οδό και όχι την εύκολη οδό του ειδώλου. Ας ακούσουμε σήμερα την Ευαγγελική περικοπή παραμένη από τον Ευαγγελιστή Λούκα, που θα μπορούσαμε να της δώσουμε ένα τίτλο «Η πειρασμή του Ιησού στην έρημο». Είναι στην αρχή της δημόσιας δράσης του. Ο Ιησούς δοκιμάζεται, πειράζεται, καλείται να διαλέξει. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς, γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, ανεχώρησε από τον Ιορδάνη και οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο, όπου για 40 μέρες πειραζόταν από το διάβολο. Τις ημέρες εκείνες δεν έφαγε τίποτα και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε και ο διάβολος του είπε «Αν είσαι γιος του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Και ο Ιησούς του απάντησε «Λέει η Γραφή, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί». Αφού ο διάβολος τον οδήγησε ψηλά και του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή, του είπε «Θα σου δώσω όλη την εξουσία και την δόξα τους, διότι σε μένα έχει παραδοθεί και την δίνω σε όποιον θέλω. Εσύ λοιπόν αν με προσκυνήσεις θα είναι δική σου». Και ο Ιησούς απαντώντας του λέει «Λέει η Γραφή, θα προσκυνήσεις τον Κύριο το Θεό σου και Αυτόν μόνο θα λατρεύσεις». Τότε ο διάβολος έφερε τον Ιησού στην Ιερουσαλήμ, τον έστησε στην κορυφή του ναού και του είπε «Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου από εδώ κάτω. Λέει πράγματι η Γραφή, για σένα θα διατάξει τους αγγέλους του να σε προφυλάξουν και ότι στα χέρια θα σε σηκώσουν μη τυχόν και σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Λέει ο Ιησούς απαντώντας του «Η Γραφή λέει επίσης, δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου». Και ο διάβολος, αφού εξύντλησε κάθε πειρασμό, απομακρύθηκε από τον Ιησού μέχρι τον καθορισμένο καιρό. Λόγος του Κυρίου. Η Ευαγγελική μας περικοπή παρουσιάζει δύο πορτρέτα. Από τη μια τον Ιησού και από την άλλη το διάβολο. Και οι δυο μπαίνουν ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Και οι δυο με τον τρόπο τους προσφέρουν νόημα στη ζωή του ανθρώπου, άρα και την ευτυχία του. Το πρόβλημα είναι πώς θα κάνουμε την σωστή επιλογή. Ιδού ο πειρασμός. Ο Ιησούς έκανε τις επιλογές του με βάση την Αγία Γραφή. Ο Ιησούς προσπαθεί να φέρει τον Θεό κοντά στον άνθρωπο. Ο διάβολος, το λέει και η λέξη, διαβάλλει τον Θεό στον άνθρωπο και τον απομακρύνει από εκείνον. Όταν ο Θεός είναι κοντά στον άνθρωπο, προωθείται η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, άρα και η ειρηνική συνύπαρξη. Αντίθετα, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, δεν προκαλεί μόνο ρήξη
στις σχέσεις μεταξύ του ίδιου και του Θεού, αλλά και με το συνάνθρωπό του. Καλούμαστε λοιπόν να επιλέξουμε, γιατί και είναι αρκετά δύσκολο. Έτσι όπως το παρουσιάσαμε σχηματικά φαίνεται εύκολο. Και είναι δύσκολο γιατί μπορούμε να καταλάβουμε το ποιόν της εκλογής μας μόνο όταν έχουν τελεστεί οι πράξεις που έγιναν με βάση αυτή την επιλογή. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, την διάκριση των πνευμάτων. Και μάλιστα όταν πρέπει να κάνουμε επιλογές κομβικές για όλη τη ζωή μας. Το κακό πολλές φορές μπορεί να ντυθεί με το καλό. Και στην Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε και ότι ο διάβολος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει για να κάνει πιο δυνατά τα επιχειρήματά του ακόμα και την Αγία Γραφή, αντιγράφοντας τη μεθοδολογία του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να υπάρχει κάποιος άλλος για να πειραχθούμε, κάποιος διάβολος. Φτάνει και ο αχαλήνωτος εγωισμός μας να μας βάλει σε πειρασμό κάθε φορά που πρέπει να διαλέξουμε το δικό μας το καλό ή το κοινό καλό. Ο Ιησούς αρχίζει μια διαδρομή ζωής υποσυνεχή πειρασμό και δοκιμασία, που μπορούμε να το συνοψίσουμε ως εξής. Και που στην ουσία είναι και οι πειρασμοί που κάθε ένας από μας στη ζωή του έχει την εμπειρία. Πρώτον, η επίδιωξη να χρησιμοποιεί ο καθένας τα αγαθά προς ίδιο όφελος και να αναζητά τη δύναμη και την προβολή. Και τρίτον, να ζητά την εξουσία και να του φτάνουν οι οπαδοί και όχι οι πιστοί μαθητές. Για τον Ιησού αυτοί οι τρεις πειρασμοί και για μας τους ίδιους ακόμα δεν είναι κάτι το επιφανειακό. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Είναι ζήτημα νοήματος ζωής. Να ακολουθήσει κανείς τον εύκολο δρόμο και όχι το θέλημα του Θεού είναι εύκολο. Να ακολουθήσει ένας τον δύσκολο δρόμο και όχι το εύκολο νόημα των ειδώλων που παρουσιάζονται ανά πάσα στιγμή και υπόσχονται και στο τέλος δεν μπορούν να κρατήσουν, είναι ο εύκολος δρόμος. Ο Ιησούς πράγματι σε όλη του τη ζωή δεν θέλησε να γοητεύσει και να παρασύρει τα πλήθη εκπληρώνοντας τις επιθυμίες τους. Τόσο που κάτω από το σταυρό εκείνοι που τον παρακολουθούσαν τι είπαν? Άλλους έσωσε, γιατί δεν σώζει και τον εαυτό του για να τον πιστέψουμε? Και με τον τρόπο τους μας έδειξαν τη ταυτότητα του Ιησού και ποιο είναι ήταν το κύριο μέλημα της ζωής του. Άλλους έσωσε. Δηλαδή, στο κέντρο της ζωής του δεν ήταν το εγώ του, αλλά ο άλλος και μάλιστα ο περιφερειακός, ο αδύναμος, ο καταπιεσμένος. Η Ευαγγελική περικοπή τελειώνει με μια πολύ προβληματική και σκοτεινή φράση. Ο διάβολος, αφού εξάντλησε κάθε πειρασμό, απομακρύνθηκε από τον Ιησού μέχρι τον καθορισμένο καιρό. Δηλαδή η δοκιμασία δεν τέλειωσε, ο πειρασμός δεν έκλεισε, δεν σφραγίστηκε, αλλά θα ξαναγυρίσει με άλλες μορφές, τόσο για τον Ιησού όσο και για μας. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες όπως του πειρασμού για την απόκτηση εξουσίας που μας μεθάει, του πλούτου που μας ειδονίζει, το άγχος για όλο περισσότερη δύναμη και προβολή. Και κάθε μέρα ο άνθρωπος
πρέπει να πάρει θέση πρώτον στις σχέσεις του με τον ίδιο τον εαυτό του, με το άτομό του, για την χρήση που θα κάνει των αγαθών. Πρώτα εγώ θα ικανοποιηθώ και έπειτα βλέπουμε για τους άλλους ή όλοι μαζί να ικανοποιηθούμε. Δεύτερον, στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του, να επιδιώκουμε και να επιδιώκει ο καθένας την δύναμη και την εξουσία, και αυτό να το κάνει ακόμα και εις βάρος των πολλών και εις βάρος του κοινού καλού και εις βάρος της δικαιοσύνης, που πολλές φορές όλα αυτά μας φαίνονται, πώς θα να το πούμε, λίγο σκοτεινά. Δεν ξέρουμε πού αρχίζει ο εγωισμός και πού αρχίζει η αλληλεγγύη. Και τέλος, οι σχέσεις μας με τον Θεό. Αντί να λέμε «ας γίνει το θέλημά σου», να λέμε «κάνε το δικό μου θέλημα». Οι πειρασμοί δεν αποφεύγονται, δεν τους παρακάμπτουμε. Τους αντιμετωπίζουμε, τους διασκίζουμε, τους ξεπερνάμε. Περνώ και ξεπερνώ τους πειρασμούς σημαίνει βάζω τάξη στα πράγματα της ζωής μου με βάση το τι πιστεύω, σε τι ελπίζω και πώς αγαπώ. Όλη η ζωή είναι μια πρόκληση να αναζητήσουμε και να βρούμε τα κριτήρια εκείνα που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να μην αφήσουμε να εξασθενήσει η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και να βρίσκουμε τους πιο πρόσφορους τρόπους για να δώσουμε καλή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Το κριτήριο βάση από το οποίο απορρέουν τα επιμέρους κριτήρια για να διακρίνουμε τα πνεύματα είναι ο ίδιος ο Ιησούς, η διδασκαλία Του, η ζωή Του, το Ευαγγέλιο Του. Όλη η ζωή του Ιησού ήταν μια ζωή που ξεπερνούσε πειρασμούς και έδωσε καλή μαρτυρία εμπνεόμενος από το Λόγο του Θεού και ενδυναμούμενος από την προσευχή. Η προσευχή είναι η μόνη που μπορεί να μας οδηγήσει στην αυτοσυγκέντρωση κάνοντας έρημο γύρω μας. Έρημο αποθώντας τις ξένες επιρροές. Βέβαια πρέπει και να το θέλουμε. Έτσι που να μην μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τα δάχτυλά μας. Να είμαστε αληθινά παρόντες στον εαυτό μας ξεκάθαρα. Αφαιρεί τις αυταπάτες μας και τις παραποιημένες εικόνες που έχουμε του εαυτού μας. Μας κάνει να δούμε καθαρά ποιοι είμαστε και μας βοηθά να βρούμε το σωστό προσανατολισμό. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.